τρία χρόνια και τρεις μήνες Το σημαντικό είναι που κερδίσαμε. Νομίζω κάναμε ένα πολύ δυνατό βήμα για την πρόκριση. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τελείωσε κάτι. Και πρέπει να σκεφτούμε τώρα το επόμενο παιχνίδι με την Ξάνθη και μετά να πάρουμε την πρόκριση με την πρωί μέσα στην Ιδανία. Είναι ένα απίστευτο γεγονός, αλλά όλοι ξέρουμε τη δυναμική του ΠΑΟΚ, το έχει ξανακάνει και ακόμα καλύτερα. Οπότε για μένα δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Μια ομάδα που στα δύο προηγούμενα εκτός έδρας μάτς είχε πετύχει 7 γκολ. Σήμερα μια φάση σε όλο το μάτς. Τι σημαίνει αυτό και για την άμυνα του ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα και για τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Για μας αυτό το πρώτο τόπο το που πρέπει να κοιτάμε είναι το πώς θα βελτιωνόμαστε. Είχαμε πολύ καλά σε διαστήματα στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά νομίζω ότι είχαμε και κάποια τα οποία μας δημιούργησε μια-δύο ευκαιρίες στην Μπρόντμπι. Νομίζω αυτά πρέπει να δούμε σε βίντεο, να δούμε και εμείς στο μυαλό μας το τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να υπάρχει όσο λιγότερες πιθανότητες σε μια ομάδα να δούμε δύο ευκαιρίες. Όντως ήταν λίγο περίεργο, αλλά με το να είσαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι νομίζω ότι ξεχνάς τα πάντα και είσαι προσιλωμένος μόνο εκεί.